και του Στολασίτη, με την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία, την ανώνυμη εταιρεία του κ. Ρούτζη, ο οποίος ήταν μειοδότης με 46,94. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης υπάρχουν 6 μήνες προθεσμία για την αποπεράτωση. Πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε δύο πράγματα, καταρχήν και μετά θα αναλάβουν λεπτομέρειες ειδικότεροι. Πρώτον, ότι επιτέλους τελειώνει αυτή η ταλαιπωρία. Πρέπει να πω επίσης ότι υπήρχαν πολλά ερωτηματικά και σε ειδικούς και μη ειδικούς για το πρόβλημα. Ουδής όμως μας έδινε μία αξιόπιστη λύση. Τελικά ένα έργο του Υπουργείου να το συγκλήσει. Ακούγαμε διάφορες και δημοσιεύματα υπήρξαν. Αν θα πρέπει να δοθεί, αν θα πρέπει να μην δοθεί, αν υπάρχει ασφάλεια ή όχι. Τελικά το Υπουργείο ανέλαβε με την εμπειρία που έχει και με τα στελέχη που έχει να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι δίνεται μια τελική λύση για να φτιαχτεί ο δρόμος και να παραδοθεί σε χρήση που έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη. Το δεύτερο όμως που θέλω να σημειώσω ως πολίτης είναι ότι σήμερα 6 εκατομμύρια στο ελληνικό προϋπολογισμό διατίθενται από δημόσια έσοδα. Το κρατικό προϋπολογισμό, από το δύσκολο κρατικό προϋπολογισμό, ΦΠΑ, εισόδημα κλπ. Βλέπετε τι γίνεται, για να τελειώσει έργο επειδή υπήρχε αυλεψία. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει όλους να μας προβληματίσει και επιτέλους πρέπει να δούμε ότι πρέπει να σεβόμαστε το δημόσιο και το 1 ευρώ, αν διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα όπως διαχειριζόμαστε τα δικά μας, θα είμαστε καλύτερα σαν λαός και σαν κράτος. Τότε σήμερα ένα έργο με τέτοιο προϋπολογισμό, με τέτοια ταλαιπωρία, τελειώνει και αναγκαζόμαστε τώρα σαν κοινωνία να δώσουμε σύν 6 εκατομμύρια, δεν μας πει καθόλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει θετικό είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα προχωρεί αυτή η διαδικασία και ελπίζουμε ότι γρήγορα θα έχουμε αποτελέσματα και βεβαίως να ικανοποιήσουμε και το κοινό αίσθημα που τόσο καιρό το βλέπει και δεν τελειώνει. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η υπογραφή πρέπει να είναι το τέλος του δράματος και να έχουμε ένα αξιόπιστο τεχνικά δρόμο που να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας και τις προσδοκίες, κυρίως βέβαια, του κόσμου της Ιντίας. Η ειρωνία του θέματος είναι ότι το έργο αυτό τυπικά έχει ολοκληρωθεί και θεωρείται λειτουργικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την διαχειριστική αρχή που έχει διαχειριστεί το πρώτο έργο. Έχει λοιπόν λίγο όψιμα να το κλείσουμε. Σε συνεννόηση πάντα με τη διαχειριστική αρχή πρέπει να επισπεύσουμε. Έχουμε, το ξαναλέω, πει ότι το έργο είναι λειτουργικό και πρέπει να το αποδείξουμε ότι είναι λειτουργικό. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα το οποίο θέλω να θίξω είναι ότι υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός σε σχέση με τα θέματα του ΒΟΑΚ, του Βόρειου Οικού Άξονα Κρήτης. Θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία σήμερα να πω ότι ο ΟΑΚ, πιστός στην προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχει έτοιμη την προμελέτη σε ό,τι αφορά το παραδοτέο το οποίο έχει αναλάβει. Φαίνεται ότι τα πράγματα μπαίνουν σε έναν δρόμο. Υπάρχει μια λύση προτινόμενη, κοστολογημένη. Αυτό ενδιαφέρει και το Λασίθι, διότι από την κοστολόγηση ενδεχομένως να παρουσιαστεί η δυνατότητα, ευκαιρία να ισχυροποιηθεί πιο πολύ η διεκδίκηση επιπλέον κομματιών του δρόμου με αυτό το οποίο έχουμε σε πρώτη φάση μπει σε σχεδιασμό. Εγώ δηλαδή χάρηκα από το ποσό το οποίο βγήκε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε στη συνέχεια αν θέλετε αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι πάμε καλά. Αυτό εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για το έργο. Το είπε ο κύριος Πρόεδρος. Είναι μια μεγάλη παρέμβαση που γίνεται στην περιοχή και αναπτυξιακά και σε επίπεδο υποδομής. Αυτά. Ομολογεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τον οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτης. Θα την αναθέσει το Υπουργείο. Πάλι ο ΟΑΚ έχει ρόλο διευθύνωση υπηρεσία στην στρατηγική μελέτη, η οποία είναι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Θα τρέχει ουσιαστικά παράλληλα με την διαδικασία που κάνουν τις δημοκράτησες για το κομμάτι αυτό που σας είπα, το κομμάτι Χανιά Ηράκλειο. Και το τρίτο σημείο είναι ότι σήμερα γίνεται το άνοιγμα των φακέλων για την οδική ασφάλεια της μελέτης του ΒΟΑΚ των 500.000 ευρώ, αυτή την ώρα στο Ηράκλειο, για αξιολόγηση προσφορών. Να προχωρήσουμε γρήγορα να εντοπίσουμε τα σημεία στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τα οποία χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων και υπάρχει ένα κονδύλι των 20 με δυνατότητα να γίνουν 25 εκατομμύρια ευρώ
από το ΕΣΠΑ, τεχνική βοήθεια του ΕΣΠΑ, για να κάνουμε παρεμβάσεις σε σημεία όλου του δρόμου από Καστέλη μέχρι Σιτία. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι καταληπτό αυτό, ότι άρα μιλάμε σε διαφορετικές εταιρικούς άρθρους, πιστάμε τον δρόμο, νέο δρόμο, μελέτες. Διεύθυντας. Εκ μέρους της περιφέρειας, όχι της αυτοδιοίκησης, του Δήμου και του ΟΑΚ, έγινε μεγάλη προσπάθεια για την διεκδίκηση του έργου που υπογράφουμε σήμερα. Είναι σημαντικό που το Υπουργείο αποφάσισε να πάμε σε δοκιμαστική φόρτιση για να δούμε πώς θα συνεχίσει η λειτουργία του έργου. Εύχομαι η δοκιμαστική φόρτιση να αποδείξει ότι μπορεί ο δρόμος να τεθεί πλήρως σε λειτουργία, έτσι όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Σε περίπτωση που ωστόσο μπει σε λειτουργία με μειωμένα χαρακτηριστικά, με μειωμένη ταχύτητα ή φορτία που δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο δρόμο, θέλω να βεβαιώσω πως θα συνεχίσουμε την διεκδίκηση της ενίσχυσης του υφιστάμενου τμήματος της ΓΕΦΗ. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με κάποια καλοπροαίρετη παρατήρηση, όχι σε κανένα από τους παριστάμενους. Φαίνεται ότι η τύχη μας στη Σιτία είναι όλα τα έργα να περπατάνε πολύ δύσκολα και πολύ αργά. Και ενώ και την παρέμβαση στον παραλιακό δρόμο, που και αυτή έχει κολλήσει. Αυτό σαν γενική παρατήρηση, χωρίς να φταίμε βέβαια εμείς. Διότι μια ζωή είμαστε από τη μεριά του διεκδικητή, σε συνεργασία με την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση γενικά του νομού Λαστιού. Πάντως για το συγκεκριμένο έργο. Οφείλω να καταθέσω το εξής. Βρήκε ο Σπίρτζης τη χρυσή τομή. Οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Με αυτόν τον τρόπο ξεμπλόκαρε το έργο. Η λογική που είχε ακουστεί πρώτα, η παρέμβαση εισαγγελική κλπ. Από διάφορους, νομίζω ότι δεν θα άδεινε διέξω. Αυτός ο τρόπος, έτσι όπως υλοποιείται τώρα, ξεμπλόκαρε το έργο. Και αυτό καταγράφεται στα θετικά. Θετικό καταγράφεται επίσης το γεγονός ότι έχει εγκριθεί πίστοση 6 εκατομμυρίων. Θα είναι πολύ θετικό εάν αυτά τα 6 εκατομμύρια δεν φύγουν από το Λασίθι. Άσχετα αν χρειαστούν όλα εκεί, στη γέφυρα, μπορούν να χρησιμοποιούν κάπου αλλού. Αυτό το καταγράφουμε σαν και εμείς και εσείς νομίζω πρέπει να το καταγράψετε σαν διεκδίκηση. Διότι από τη στιγμή που έχουμε μελέτες που τρέχουν, έχουμε ένα ποσό το οποίο θα πήγαινε ούτως ή άλλως στο Λασίθι. Να μείνει στο Λασίθι. Όσον αφορά λοιπόν το έργο, εγώ εύχομαι να μην κολλήσει πουθενά αλλού. Εύχομαι ο ανάδοχος να μην ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα το οποίο θεωρώ ότι η υπηρεσία έβαλε όλα την αυστηρότητά της και καλά έκανε. Να μην ξεφύγουμε από αυτό το χρονοδιάγραμμα και να εγκαθιδρυθεί το θέμα ασφάλειας που πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να περάσουμε στον πολίτη. Όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, εν είδη κουτσομπολιού, εν είδη καθενειακής κουβέντας, έχουν δημιουργήσει ένα προβληματισμό γι' όλο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Κάποιοι, ναι, εντάξει. Ο κόσμος δεν φταίει όμως. Πρέπει λοιπόν γρήγορα να φανεί, όπως είπε και ο κύριος Καζάρης, ότι το έργο ξεκίνησε, ότι να αισθανθεί ο κόσμος ότι εδώ είναι παρούσα και η κυβέρνηση και ο ανάδοχος, και όλα και τα παράλληλα έργα τα οποία συνοδεύουν αυτή τη μεγάλη παρέμβαση στη γέφυρα να υλοποιηθούν όσο γίνεται γρήγορα. Και μέσα σε αυτά είναι και κυκλοφοριακές έδρες της Κοπής. Έτσι. Δεν είναι κάτι απλό, αλλά είναι σημαντικό για μας. Για να δοθεί και μία απάντηση σε όλους αυτούς που ξεσηκωθήκανε κατά την άποψή μου κακώς. Έτσι. Προβλέπετε. Δόθηκε μια παράξενη διάσταση στο θέμα. Δεν ρωτήσαμε αυτούς που ξέρανε. Με αποτέλεσμα να γίνει πάλι πολιτικό θέμα. Κακός κατά την άποψή μου. Να καταλάβει λοιπόν ο πολίτης ότι εδώ πάμε σε ένα κλείσιμο του έργου, σε ένα αποτέλεσμα το οποίο αν υλοποιηθεί με το χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον